Τέταρτο κεφάλαιο, σελίδες 882. Και πάλι ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολύς, ώστε εισελθόν εις το πλοίον εκάθητο εις την θάλασσαν και πάσο όχλος ήτο επί της γης πλησίον της θαλάσσης. Και εδίδασκεν αυτούς, δια παραβολών πολλά, και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού, ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον διανασπήρη. Και ενώ έσπηρεν άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτόν. Άλλο δε έπεσεν επί το πετρώδες όπου δεν είχε γίν πολλήν και ευθύς ανεφύει διότι δεν είχε βάθος γης. Και ότε ανέτειλεν ο ήλιος εκαυματίστη και επειδή δεν είχε ρίζαν εξηράνθη και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας και ανέβησαν εάκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπών δεν έδωκε. Κι άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν και έδιδε καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έδωκεν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατό. Και έλεγε προς αυτούς ο έχων ότα διανακούει ας ακούει. Όταν δε έμεινε κατά μόνας, ρώτησαν αυτόν ή περί αυτών μετά των δώδεκα περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Σε εκείνους δε τους έξω διαπροβολών τα πάντα γίνονται δια να βλέπωσι βλέποντες και να μην είδωσι και, να ακούωσιν ακούοντες και να μην νοήσωσι. Μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσιν εις αυτούς τα αμαρτήματα. Και λέγει προς αυτούς δεν εξέβρετε την παραβολήν ταύτην και πως θέλετε γνωρίσει πάσας τας παραβολάς. Ο Σπύρον τον λόγον σπύρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτη εις τους οποίους πήρεται ο λόγος και όταν ακούσωσιν ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί των λόγων των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών και ομοίως η επί τα πετρώδη σπυρώμενη είναι ούτη ήτινες όταν ακούσωσι των λόγων ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτών. Δεν έχουσιν όμως ρίζαν εν εαυτής, αλλά είναι πρόσκαιρη έπειτα όταν γίνει θλίψη διωγμός δια των λόγων ευθύς σκανδαλίζονται. Και εις τας ακάνθας πυρώμενη είναι ούτη ή την εσακούση των λόγων και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων εισερχόμενες η πνίγουση των λόγων και γίνεται άκαρπος. Και εις την γην την καλήν σπαρέντες είναι ούτη ή την εσακούση των λόγων και παραδέχονται και καρποφορήσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατό. Και έλεγεν προς αυτούς μήποτε ο λίχνος έρχεται δια να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνην ουχή δια να τεθεί επί των λιχνοστάτην διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίον δεν θέλει φανερωθεί ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίον δεν θέλει ελθεί στο φανερόν ως της έχει ότα δια να ακούει ας ακούει και έλεγε προς αυτούς προσέχετε τι ακούετε. Με οποίον μέτρον μετρείτε θέλει μετρηθεί σε εσάς και θέλει γίνει προσθήκη σε εσάς σου ακούοντας. Διότι ως της έχει θέλει δοθεί σε αυτόν και ως της δεν έχει και εκείνον το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και έλεγεν ούτως είναι η βασιλεία του Θεού ως εάν άνθρωπος ρίψει των σπόρων επί της γης και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει καθώς αυτός δεν εξέδρει. Διότι αφεαυτής η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων, έπειτα αστάχιον, έπειτα πλήρηση των εν το αστοιχείο. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρέπανον, διότι ήλθεν ο θερισμός. Έτι έλεγε, με τι να ομοιώσω μεν τη βασιλεία του Θεού, ή με ποια παραβολή να παραβάλω μεν αυτήν, η νομία με κόκκον συνάπεως, ώστις όταν σπαρεί επί της γης είναι μικρότερος πάντων των σπερμάτων των επί της γης, αφού δε σπαρεί αναβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων και κάνει κλάδους μεγάλους τόστε υπό την σκιάν αυτού δύναντε να τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσει. Και δια τιού των πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς των λόγων καθώς η δύναντο να ακούωσει. Χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς. Κατηδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη μέρα, ότε έγινε εν εσπέρα, ας διέλθομαι εις το πέραν. Και αφήσαντε στον όχλον παραλαμβάνουσι αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήσαν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίο, ώστε αυτά ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον
Και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα? Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, σιώπα ησύχασον, και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πως δεν έχετε πίστην? Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν? Αμήν. Και πάλιν ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Και πάλι και πάλι και πάλι διδάσκει, γιατί ξέρει ότι οι μαθητές έχουν ανάγκη από τη διδασκαλία τους, και ξέρουν και οι μαθητές ότι μέχρι το τέλος της ζωής τους έχουν ανάγκη από τη διδασκαλία του Χριστού, γιατί αυτά που δεν ξέρουν πάντοτε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουν. Που σημαίνει όσο πιο πολλά μαθαίνεις, τόσο πιο πολλά δεν ξέρεις. Φοβερό, ε. Ξέρεις ένα, δεν ξέρεις δύο. Ξέρεις 100, δεν ξέρεις 200. Ξέρεις 1000, δεν ξέρεις 2000. Όσο μαθαίνεις, τόσο πιο πολλά δεν ξέρεις. Γι' αυτό και χρειάζεται να μας διδάσκει ο Χριστός, όχι μόνο σε όλη μας τη ζωή εδώ, που είναι περιορισμένη. Και να μας αποκαλύπτει ο Θεός όχι μόνο στη ζωή αυτή εδώ που είναι περιορισμένη, όσα χρόνια και να ζήσεις, αλλά θα μας διδάσκει και θα μας αποκαλύπτει τον εαυτό του σαν δάσκαλο και Κύριο εις τους αιώνες των αιώνων. Μία αιωνιότητα θα μας διδάσκει και θα μας αποκαλύπτει τον εαυτό του ο Χριστός. Και αυτό που είπε και λέει, προσέχετε τι ακούετε. Ενώ ξεκινάει ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπύρει, αυτό το οποίο απευθυνόμενος στους μαθητάς επιμένει λέγοντας προσέχετε τι ακούετε. Με όποιο μέτρον ενδιαφέροντος ακούετε. Τι όμως? Υπάρχουν δύο πράγματα που φωνάζει ο Χριστός προσέχετε. Προσέχετε τι ακούετε και προσέχετε πώς ακούετε. Πρώτον προσέχετε τι ακούετε. Το τι ακούετε σημαίνει από ποιον. Τι ακριβώς. Διακρίνετε. Γιατί πολλά θα έρχονται λόγια, προτάσεις, προσφορές, απόψεις. Προσέχετε σε τι δίνετε σημασία. Πού προσέχετε? Τι είναι αυτό που ακούτε? Και ο Κύριος λέει, ακούτε εμένα. Προσέχετε, ακούτε εμένα. Μα είναι καλός ο αδερφός ο Κοροβέσης. Άνθρωπος είναι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Προσέχετε τι ακούετε. Και όταν διαπιστώσετε ότι αυτό που ακούτε είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι η δικαιοσύνη του Θεού, τότε με όποιο, προσέχετε πώς ακούετε, με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούετε, με το ίδιο μέτρο θα σας απαντάει ο Θεός. Με όσο ενδιαφέρον ανοίγετε τα αυτιά σας, με τόσο πλούτο θα σας γεμίζει ο Θεός. Φέρνετε ένα ποτηράκι να πιείτε κρασί, νερό, πορτοκαλάδα, ένα ποτηράκι θα πιείτε. Ό,τι του δώσετε θα σας το γεμίζει. Του δίνετε ένα τενεκέ, ένα τενεκέ θα σας γεμίζει. Του δίνετε μια δεξαμενή, μια δεξαμενή θα σας γεμίζει. Μου πιο μέτρο ενδιαφέροντος. Δύο πράγματα, αδερφοί. Και ένα τρίτο που θα δούμε στη συνέχεια. Τι ακούετε? Τι είναι αυτό που ακούς και δίνεις προσοχή? Είναι τα λόγια του Χριστού? Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού? Είναι η αληθινή διδασκαλία? Ή είναι παραδόσεις ανθρώπινες?
γνώσεις ανθρώπινες, γνώμες ανθρώπινες. Πρόσεχε τι ακούς, γιατί από αυτό που ακούς θα εξαρτηθεί το αύριο το δικό σου. Αλλά και πρόσεχε και τι λες, γιατί από αυτό που λες θα εξαρτηθεί το αύριο το δικό σου. Δεν θα εξαρτηθεί από το πόσο έξυπνος είσαι, πόσο δυνατός είσαι, πόσο εργατικός είσαι, πόσο σπουδαίος είσαι, πόσο αποκάλυψη έχεις, πόσο φανέρωση έχεις, πόσο χαρίσματα έχεις. Αυτά είναι του Κυρίου. Είτε φυσικά προσόντα έχεις, τάλαντα, είτε πνευματικά προσόντα έχεις, τάλαντα δεν δικά σου, είναι του Χριστού. Εκείνο όμως που είναι δικό σου είναι τα αυτιά σου και η καρδιά σου και το στόμα σου. Αυτά είναι τα δικά σου. Γι' αυτό ο Χριστός τι λέει? Εγώ ερευνώ καρδίας και νεφρούς. Και την καρδιά σου εγώ την ερευνώ, και τον άλλον την καρδιά εγώ την ερευνώ, αλλά και τους νεφρούς σου, τη δύναμή σου και την υγεία σου. Αν η ζωή σου έχει καλό αίμα, από τα νεφρά εξαρτάται. Πρόσεχε λοιπόν τι ακούς. Και όταν διαπιστώσεις ότι αυτό που ακούς το λέει ο Χριστός, πρόσεξε πώς ακούς. Με ποιο ενδιαφέρον. Γιατί τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών δεν είναι δεδομένα να αποκαλύπτονται έξω από τους στίχους αυτούς. Έξω από το λόφο τον παχύτατο, έξω από το φραγμό και έξω από τον τοίχο. Τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών είναι δεδομένο από το Θεό να αποκαλύπτονται μέσα. Και γιατί μέσα? Γιατί οι μέσα έχουν την ανάγκη αυτή. Οι μέσα έχουν την ανάγκη να διερευνήσουν, να εξετάσουν την καρποφορία τους. Αν ο σπόρος που πέφτει θα έχει καρπό και ο καρπός θα μένει. Αν τα σταφύλια θα είναι αγριοστάφυλλα ή θα είναι καλά σταφύλια. Το ότι είσαι μέσα είναι χάρις Θεού, γιατί σε εξέλεξε ο Θεός. Αλλά επειδή είμαστε μέσα, έχουμε ανάγκη τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, τη διδασκαλία του Χριστού, για να ξέρουμε πώς περπατάμε και να βλέπουμε την καρποφορία μας. Να μην βρεθούμε σε εκπλήξεις, να μην βρισκόμαστε σε εκπλήξεις. Οι νέοι, πολλοί. Οι μεγαλύτεροι, πιο πολλοί. Οι ελεύθεροι, πάρα πολύ. Οι παντρεμένοι, ακόμη πιο πολύ. Για να μην φτάσουμε στους διάκονους, στους πρεσβύτερους και στους ποιμένες. Πόσο πολύ. Και έρχεται ο Θεός τώρα να φανερώσει ποια καρδιά έχει καρπό. Γιατί εκεί είναι η ιστορία όλη. Ποια καρδιά κάνει αγριοστάφυλλα και ποια καρδιά κάνει καλά σταφύλια. Και μάλιστα ποια καρδιά κάνει πολλά και καλά σταφύλια και πολύ και καλό καρπό και μένει. Ποια είναι η εξαίρεση, η μεγάλη εξαίρεση. Και ξεκινάει πρώτα από την πατημένη γη. Τη γη που έχει άποψη. Είναι πατημένη, τέλειωσε. Δεν δέχεται τίποτα. Ξέρει. Με απόλυτη σιγουριά περπατάει. Με απόλυτη βεβαιότητα. Κανένας άλλος δεν ξέρει, μόνο αυτή η καρδιά. Μόνο εγώ ξέρω, εγώ θα σας πω. Κανένας άλλος. Και μάλιστα βάζει, ο Κύριος το είπε, δεν το πιστεύεις? Πόσες φορές μου το έχουν πει. Και έρθει μια αδελφούλα καλή και μου λέει, είπε ο Κύριος να κάνεις αυτό και αυτό. Της λέω, μανάρι μου, δεν μιλάει έτσι ο Θεός. Δεν δίνει εντολές μέσα από σένα. Αν το είπε, άστο να το πει και σε μένα, άστο να το φανερώσει, άστο να το κάνει ο ίδιος. Δεν το πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Και συνεχίζει, δεν πιστεύεις στο Πνεύμα το Άγιο. Ρε παιδί μου, και στο Θεό πιστεύω, και στο Ευαγγέλιο πιστεύω, και στο Πνεύμα το Άγιο πιστεύω, εσένα δεν σε πιστεύω. Εσένα δεν μπορώ να σε πιστέψω. Έφυγε. Μετενόησε και ευλογήθηκε.
Ήρθε και μου είπε: Έχεις δίκιο. Βέβαια έγιναν πολλά πράγματα. Έχεις δίκιο, είχες δίκιο, μου λέει αδερφέ. Συγγνώμη. Σε μένα. Σε μένα. Αλλά κάποτε το είχα κάνει και εγώ αυτό. Μου είπε ο Θεός να κάνεις αυτό. Ήθελα να παντρέψω δυο. Προσευχήθηκα και λέω, τον βρήκα. Κοίτα τι ωραία που ταιριάζουν. Τον φωνάζω αυτόν, αυτή θα πάρεις, λέω. Καιρός είναι. Την κοιτάει, του άρεσε. Φωνάζω και την άλλη, αυτόν θα πάρεις. Τον κοιτάζει, της άρεσε. Αμοιβαία υπόσχεσης γάμου, χαρά εγώ. Αρεβωνιάσματα, στον ουρανό εγώ. Χωρίσματα. Γιατί, Κύριε? Γιατί? Τόσο ωραία τα έκανα. Αυτό είναι, τα έκανες εσύ. Μα δεν είχα προσευχηθεί, μα δεν είχες προσευχηθεί, αλλά έκανες αυτό που θέλεις εσύ. Δεν έκανες αυτό που θέλω εγώ. Και τώρα άσε με να τα κάνω εγώ. Χωρίζουν αυτοί, σε λίγο παντρεύεται αυτός, μια πολύ ευλογημένη αδερφούλα, παντρεύεται εκείνη, έναν πολύ ευλογημένο αδερφό, τους κοίταζα και τους καμάρωνα. Και τότε ήταν που μου είπε ο Θεός, σε έβαλα να κηρύττεις και όχι να παντρεύεις. Αδερφοί, μακριά. Μακριά από οδηγίες, από κατευθύνσεις. Και ιδίως χρησιμοποιώντας το Πνεύμα το Άγιο. Ο Λόγος του Θεού είναι η μάχαιρα του Πνεύματος. Και εμείς ξέρετε τι είμαστε. Μακάρι να είμαστε κατσαβίδια στα χέρια του Σωτήρα. Βιδώνει αυτός. Ξεβιδώνει αυτός. Εμείς τίποτα. Αυτός θα μας ξεσκουριάσει. Αυτός θα μας ακονίσει. Αυτός θα μας φυλάξει. Κάτσε εκεί, δεν κάνεις τίποτα τώρα, εκεί κρεμασμένος μέχρι να έρθει η στιγμή. Αυτός. Σας παρακαλώ. Αυτός. Αυτός πάντοτε. Όχι εσύ θα το κάνεις. Εγώ θα το κάνω. Δεν σε έβαλα για να κάνεις. Δεν σε έβαλα για να προχωράς. Σε έβαλα για να μ' ακολουθείς. Σε έβαλα για να περπατάς στα ίχνη μου. Δεν σου είπα να ανοίξεις η πόρτα. Εσύ δεν μπορείς να ανοίξεις. Εγώ ανοίγω και κανείς δεν κλείνει. Εγώ κλείνω και κανείς δεν ανοίγει. Πόσο αδύναμοι είμαστε, αδερφοί, να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό είναι πνεύμα ταπεινού ανθρώπου που αναγνωρίζει την αδυναμία του. Ανεφέ μου, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον Χριστό. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να το κάνει ο Χριστός. Αλλιώς πατημένη γη. Και όταν ήρθε η πατημένη γη, πέφτει ο λόγος. Δεν έχει αποτέλεσμα, δεν μπαίνει μέσα. Έρχεται ο σατανάς, τάκ τάκ τον μαζεύει και φεύγει. Και μένεις πάλι μόνος σου με τη γνώμη σου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και η γη που έχει μέσα πέτρες. Λίγο χώμα. Λίγη πνευματική ζωή. Με αποτέλεσμα φυτρώνει ό,τι σπαρεί. Λίγο φυτρώνει. Α, καρποφορία. Δεν είναι καρποφορία αυτή. Κάτσε να δεις τι θα γίνει στο τέλος. Δεν είναι καρποφορία το ότι κήρυξα καλά. Κάτσε να δεις τη ζωή μου. Ότι προφήτευσα καλά. Κάτσε να δούμε το αποτέλεσμα. Δεν το όνομα τι σου προφητεύσαμε, κάναμε θαύματα, εξεβάλαμε δαιμόνια, κλειστή η πόρτα. Κάτσε να δούμε το τέλος. Μη βιάζεσαι. Περίμενα να δεις. Μη θαυμάζεις για τον εαυτό σου, μη θαυμάζεις για τον άλλονε. Μη λυπάσαι για τον εαυτό σου, μη λυπάσαι για τον άλλονε. Μη κατακρίνεις τον εαυτό σου, μη κατακρίνεις και τον άλλονε. Μη καταδικάζεις τον εαυτό σου, μη καταδικάζεις και τον άλλονε. Ζήτησε βοήθεια από το Θεό και αυτός ξέρει.
Ανάθεσε την υπόθεσή σου στον Κύριο. Ξέρετε ποιος είναι αξιόπιστος στα μάτια του Θεού? Αυτός που εναποθέτει τις υποθέσεις του στον Κύριο. Αυτός είναι αξιόπιστος, αυτόν μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Σε αυτόν μόνο μπορεί να αποβλέψει ο Θεός, να έχει να επιβλέψει, να αποβλέψει ο Θεός. Αυτός μου κάνει, αυτός είναι χρήσιμος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν μετά και τα αγκάθια και τα τριβόλια. Που τι κάνουν τα αγκάθια και τα τριβόλια? Οι μέριμνες. Μέριμνα για τη δουλειά μου, μέριμνα για τα παιδιά μου, μέριμνα για τη ζωή μου, μέριμνα για το έργο του Θεού, μέριμνα, μέριμνα, μέριμνα. Επιθυμίες των οφθαλμών, αλαζονία του βίου, φυτρώνει. Την πρώτη φορά στις πέτρες φυτρώνει και ξεραίνεται. Φυτρώνει, ανεβαίνει, αλλά δεν βγάζει καρπό. Και έρχεται στο Θεός και λέει, ξέρεις ποια χαρδιά έχει αποτέλεσμα? Αυτή που δεν έχει ούτε πατημένη περιοχή, ούτε πέτρες, ούτε ζυζάνια. Ποια είναι αυτή? Αυτή την οποία εγώ καθαρίζω. Αυτή στην οποία εγώ βάζω φραγμό. Εγώ βάζω τείχο. Να μην καταφαγωθεί, να μην καταπατηθεί. Καταπατηθεί. Αυτή την οποία εγώ σκάβω, να μην βγάλει αγκάθια και τριβόλια. Αυτή την οποία εγώ ξεχερσώνω, να μην έχει πέτρες. Ποια είναι αυτή, η δική μου? Γιατί την αναποθέτω σε σένα. Η δική σου, όταν την αναποθέτεις στο Θεό. Αυτός μπορεί να τη φυλάξει, να την καθαρίσει, να τη σκάβει, να την ποτίζει και να καρποφορήσει. Και να βγάλει πολύ καρπό. Και ο καρπός να μένει. Και μια ιδιαίτερη, ακόμα πιο ιδιαίτερη καρδιά. Η καρδιά, όχι μόνο η καλή και η αγαθή, που έχει μεγάλη υπομονή. Ξέρει και περιμένει. Δεν βιάζεται. Αυτή βγάζει καρπό 100 κάθε φορά. Αδερφοί αγαπητοί, η καρδιά μας δεν είναι τέτοια αν δεν τη φτιάξει ο Θεός. Δεν είναι. Γιατί είναι απατηλή περπάντα, σφόδρα διεφθαρμένη, έχει απόψεις, έχει πέτρες, έχει αγκάθια, έχει τριβόλια, αυτή είναι η καρδιά μας. Δεν μπορώ εγώ να τη διορθώσω τη δική μου την καρδιά, πόσο μάλλον τη δική σου. Αλλά μπορώ να πάω στο Χριστό, να προσευχηθώ και να πω, διόρθωσέ μου την καρδιά μου, διόρθωσε και του άλλου. Φτιάξε την καρδιά μου, φτιάξε και την καρδιά των άλλων. Και σκεφτείτε σε μια εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, που θα το κάνουμε αυτό όλοι. Φτιάξε μας την καρδιά, Κύριε. Να είναι καλή, αγαθή και υπομονητική. Φτιάξε μας την καρδιά, Χριστέ μου. Αμήν, αδερφοί. Φτιάξε μας την καρδιά. Αλλά δεν φτάνει μόνο η κρίση. Χρειάζεται και η δικαιοσύνη. Να τώρα που αμέσως μετά έρχεται ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Έρχεται ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι. Ο Χριστός με τους μαθητές στο ίδιο πλοίο. Οι μαθητές καπετανέοι, ξέρουνε. Ο Χριστός τίποτα. Έτσι νομίζουνε. Όταν ξέρω εγώ, δεν χρειάζομαι τον Χριστό. Τον αφήνουν πίσω στην πρίμνη. Κάτσε, κοιμήσου εσύ, εμείς θα πάμε απέναντι. Εύκολη υπόθεση. Καλός ο καιρός. Ούτε βροχές, ούτε καταιγίδες, ούτε άνεμοι, τίποτα. Εύκολη υπόθεση. Εύκολη υπόθεση λες? Βέβαια, αφού έτσι φαίνεται ότι είναι εύκολη υπόθεση. Κάτσε, Κύριε, στην άκρη. Δεν χρειάζεται τώρα να πάρεις εσύ το πιδάλιο του καραβιού αυτού. Δεν χρειάζεται να αναλάβεις εσύ αυτή την υπόθεση, αυτό το ταξίδι. Είναι πολύ εύκολο, θα το καταφέρω. Και ο Κύριος πάει όπου τον στέλνεις. Όπου τον βάζεις, εκεί κάθεται. Και στην εύκολη αυτή υπόθεση, ανεμοστρόβιλος μέγας. Τα κύματα μέσα, το πλοίο βυθίζεται. Και η απορία των μαθητών. Κύριε, δε σε μέλη που βυθιζόμαστε, πνιγόμαστε. Δε σε μοιάζει καθόλου?
Μα τον έβαλες εκεί που να νοιάζεται ή τον έβαλες εκεί που να μην νοιάζεται? Του εναπόθεσες την υπόθεσή σου? Του λες εσύ Κύριε τώρα να ταξιδέψεις, εσύ Κύριε να πάρεις το τιμόνι, εσύ Κύριε να οδηγήσεις? Μα είναι πολύ εύκολο αυτό. Και πράγματι όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο και είναι μικρό το, δεν κάνω προσευχή. Αλλά διάβασα αδερφοί στη στατιστική ότι το 98%, το 88% των θανατηφόρων ατυχημάτων γίνονται μέσα στην πόλη με ταχύτητα κάτω των 60 χιλιόμετρων. Τα ακούτε? Και τρομοκρατήθηκα. Και αμέσως ήρθε στο μυαλό μου η πνευματική μου ζωή. Κάτω από 60 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη το 88% των θανατηφόρων ατυχημάτων δεν γίνονται στις εθνικές οδούς, το 2%. Το 2% των θανατηφόρων στις εθνικές οδούς. Και το 10% στις επαρχιακές. Απίστευτο. Εκεί που είναι το 88% των θανατηφόρων εγώ δεν προσεύχομαι. Λέω είναι εύκολο Κύριε. Δεν μπορώ να πάω από εδώ απέναντι. Το από εδώ απέναντι είναι το δύσκολο. Γιατί? Γιατί όταν είσαι μακριά προσεύχεσαι και σε φυλάει ο Θεός. Γιατί έχεις και την προσοχή σου πολύ. Είσαι σε προσοχή. Έντονη η προσοχή σου. Στα κοντινά, στα μικρά. Λες εύκολο. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, πάω απέναντι. Έτσι είπαν και οι μαθητές. Μπαίνουν τώρα καλός ο καιρός, φτάσανε. Ανεμοστρόβιλος Μέγας. Κύριε δε σε μέλη, σηκώνεται ο Χριστός. Λέει τι φοβάστε ο λιγόπιστη. Διατάζει τη θάλασσα, ησυχάζει, τον αέρα τελειώνει και οι μαθητές λένε Υιός Θεού είναι. Όμως το μάθημα το δικό μας δεν είναι ότι είναι Υιός Θεού. Είναι. Είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Αλλά ήταν στην πρίμνη, δεν ήταν στην πλώρη. Ήταν στο πίσω μέρος του καραβιού, δεν ήταν μπροστά. Και ο Χριστός θέλει να τον βάζουμε πάντα μπροστά, αδερφοί. Πάντα μπροστά. Στα μικρά και στα μεγάλα. Γιατί? Γιατί όλα είναι μεγάλα. Σε υπόθεση δύσκολη, διαβάσαμε. Εις πάσαν υπόθεση ή της ήθελε, είστε πολύ δύσκολος δια σας, αναφέρεται αυτήν εις εμέ και εγώ θα ακούω αυτήν. Και εμείς λέμε Κύριε, όλες οι υποθέσεις είναι πολύ δύσκολες για μας. Πολύ δύσκολες. Και όλες τις αναφέρουμε σε σένα για να τις ακούσεις. Να τις ακούς και να τις φροντίζεις. Αμήν αδερφοί. Αλληλούια. Θέλουμε να είμαστε μια εκκλησία. Περιφραγμένη, οικοδομημένη, με εκλεκτά κλίματα που να κάνει όμως καλά στα φίλια. Όχι αγριοστάφυλλα. Θέλουμε να είμαστε μια οικογένεια. Περιφραγμένη, οικοδομημένη, σκαλισμένη, φροντισμένη, κλαδεμένη, που να φέρνει καλά σταφύλια, όχι αγριοστάφυλλα. Και θέλουμε να είμαστε δούλοι και δούλες. Αμήν. Δούλοι και δούλες. Δούλος, δούλοι. Μέσα στον παχύτατο λόφο φυτευμένη. Περιφραγμένη, οικοδομημένη, σκαμμένη, κλαδεμένη, που να κάνει καλά σταφύλια και όχι αγριοστάφυλλα. Και όλα αυτά εξαρτώνται από την καρδιά μας, αλλά στη σχέση μας με το περιβάλλον μας και στη σχέση μας με το Λόγο του Θεού. Αμήν.